Αρχίσε γλώσσα, μ' αρχίσε τραγούδια να ραδιαζείς. Αρχίσε γλώσσα, μ' αρχίσε τραγούδια να ραδιαζείς. Και την καλή παρέα μου να την διασκεδαζείς. Και την καλή παρέα μου να την διασκεδαζείς. Παναγιά μου από την παροκίνο παγαπώ να παρώ. Παναγιά μου από την παροκίνο παγαπώ να παρώ. Να αλλάξω θέλω το σκόπο, να αλλάξω τα τραγουδιά. Να αλλάξω θέλω το σκόπο, να αλλάξω τα τραγουδιά. Να αλλάξω την αγάπη μου, να κάνω άλλη καινούρια. Να αλλάξω την αγάπη μου, να κάνω άλλη καινούρια. Δώστε του χορού κι ας πάει, του τίγησε να μας φάει. Το ξέρω εγώ το δίκιο σου, μείνε ψηλά στον ήλιο. Δεν πρέπει να τα βάλω με το Θεό τον ίδιο. Μην απογοητεύεσαι, για σκέψου το λιγάκι. Και ο Θεός ξημέρωσε για όλο τον κοσμάκι. Μάταιος ο κόρος μάταιος, θα πάντα ματαιώτης. Αφώνους χάρου θέλημα να κάνει την νεώτης. Ξένος είμαι κι ήρθα τώρα από μια μεγάλη χώρα. Τα σοκάκια δεν ξέρω να έρχα αγάπη μου να σέβρω. Παίρνω το στρατή στρατή παν τα ματάκια μου στα βροχή. Βλέπω την πόρτα ασφαλιστή και τα κλειδιά παρμένα. Κλαίτε φιλί για τα μένα. Και τους γειτόνους αρωτώ, πού είναι η αγάπη που αγαπώ. Μέσα είναι και κοιμάται και για σένα ξαλογάται. Της καρδιάς μου τα κλειδάκια σου τα πάρτα κι άνοιξε. Έχει μέσα με ένα εξέδασε μπα και σε διάνυσε. Ψηλά βουλιά τον Αθηνό, Θεέ μου χαμάλισε. Να δω εκείνο που αγαπώ και πάλι ψήλωσε. Λεμονιές πολλές φωτίζω και λεμόνι δεν ορίζω. Λεμονιά με δυο λεμόνια δώσε μου και μένα το αν. Δες θα δίνω το λεμόνι για τα φέντες μου μαλώνει. Γιατί τα έχει μετρημένα και καλά λογαριασμένα. Τα λέγανε στον αγέρα. Καμιά φορά μου νεύω. Πουλί και μ' αγαπούσανε πολύ. Τώρα γίνει καηδόν και κανείς δεν με ζυγώνει. Μοσκάρι, μοσκάρι λέει. Καλούσαν τον κόσμο τότε. Τώρα τίποτα. Τίποτα. Σε αγαπούσα και λέγα χιόνι να μη σ' άγγιξει. Σε αγαπούσα και λέγα χιόνι να μη σ' άγγιξει. Τώρα το χιόνι να γίνει ποταμί να σε πνίξει. Τώρα το χιόνι να γίνει ποταμί να σε πνίξει. Αγαπώ σε δυο μου μάτια κι ας με κάνουνε κομμάτια. Αγαπώ σε δυο μου μάτια κι ας με κάνουνε κομμάτια. Θέλω να αλλάξω το σκοπό, να αλλάξω τα τραγούδια. Να αλλά καλέ μου να αλλάξω την αγάπη μου. Να αλλάξω την αγάπη μου, να κάνω άλλη καινούρια. Εγώ τραγουδούσα στον αγέρανο, δεν με πιάνε κανένας. Βασανισμένο μου κορμί, τυραννισμένο σώμα. Καλύτερα στη μαύρη γης να σε τρώγε το χώμα. Δώσ' του του χορού κι ας πάει, τούτη γη στα μας εφάει. Το άνθος της νεότης μου το ευθύρα με πάθει. Που να μη σου πω με τις αγκινάρες. Δεν κάνουν τίποτα. Οι Τούρκοι το θεριζάνε και οι Ρωμνοί το κουβαλούσαν τα ειδονάκια και λαϊδούσαν.
Κυβάγγελιο, κυβάγγελιο ταλονίζε πάνω στο άλογο καβάλα, μαύρα μάτια και μεγάλα. Ορίστε, νομίζω πως όλες ξέραν και τα τραγουδούσανε. Καημένοι, άμα ήρθε να πάω στον Αγέρανο, μέσα στο καφενείο ήθε να είναι του κόσμου τα παιδιά. Λέγανε, απόψε έχει χορό. Εάν είναι η Παρασκευό θα μπούμε μέσα. Εάν δεν είναι θα φύγουμε. Τραγουδούσα. Τώρα η νεολαία την παρέλειψε τη Σαγεράνη. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουν να τραγουδήσουν. Εγώ που είμαι μεγάλη γυναίκα να πάω τώρα τις απόκριες, θα τραγουδήσω, με βλέπουμε ανοιχτό το στόμα. Κατάλαβες. Γιατί η νεολαία δεν ξέρει καθόλου. Με τα ραδιόφωνα, με τα αυτά, πώς θα λένε, με τηλεοράσεις και με χιλιαδιό, τα παρελείψανε όλα, παιδί μου. Μήπως κάνε κέφι να πάνε τις απόκριες να πάνε να χορέψουνε πουθενά, αφού δεν ξέρουν να πούν ένα τραγούδι. Ήθελα να είχα δυο καρδιές τη μια να στη χάρισω. Ήθελα να είχα δυο καρδιές τη μια να στη χάρισω. Την άλλη να την έχω εγώ για να μπορώ να ζήσω. Την άλλη να την έχω εγώ για να μπορώ να ζήσω. Παναγιά μου δώσ' μου τη βάση ο λογισμός του. Παναγιά μου δώσ' του τη βάση ο λογισμός του. Όταν σε βλέπω κι έρχεσαι σαν λεμονιά φουτωνώ. Όταν σε βλέπω κι έρχεσαι σαν λεμονιά φουτωνώ. Όλα τα εικόνια κελαϊδούν κι εγώ σε κάμα. Ο Αγέρανας ήταν ένας χορός αποκριάτικος. Οι συνάδελφοι όλοι οι αποκριώνανε μαζί δύο-τρεις οικογένειες και τραγουδούσανε. Ήλεγε ο ένας ένα τραγούδι και το έπαιρνε ο άλλος και το λέγανε διπλά. Εγώ είπα πολλά τη σόνη και θα λύσει τα ειδόνη. Ήθελε να πει, να αρχίσει. Ευχαριστώ τη γλώσσα σου την Αγελαλούσα που του την είχα τα πουλιά, σκοπό και τη λαϊδούσαν. Οι λέει, απαντούσε ένας ταλαινού. Τραγουδούσαν οι κοπέλες, τα παλικάρια, ο ένας με τον άλλο, ήλεγε ο ένας τραγούδια ταλαινού, ερωτικά. Αν αρχινήσω να τα πω τα πάθη μου τραγούδια, η μαύρη γη θα ξεραθεί, δεν βγάζει πια λουλουδιά. Τούτη η γη που την πάτουμε, όλοι μέσα θε να μπούμε. Έλα, 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 έλα κι η αγάπη φέρνει τρέλα. Σ' αυτό το σπίτι που ήρθα με πέτρα να μοιράγησει κι ο νοικοκύρης του σπιτιού χίλια χρόνια να ζήσει. Αχ, βασανά και πόνι που έχω τώρα δύο χρόνια. Ένα χοροστάσι μας τόρεψε στην απλωτή κνωσό ο Δέδαλος για την ομορφοπλέξουδη την Αριάδνη. Εκεί παλικάρια λεύτερα και παρθένες πολύφερνες χορεύανε κρατημένοι από τον καρπό, οι κοπελιές λεπτά λινά φορώντας και τα αγόρια χιτώνες καλοϊφασμένους που λαμπύριζαν από το λάδωμά τους. Όμορφα στεφάνια στην κεφαλή είχαν εκείνες και αυτοί σαν τεζωσμένοι μαχαίρια χρυσά που κρέμονταν από λουριά ασημένια. Άλλοτε τρέχαν λοιπόν ανάλαφρα με πόδια γυμνασμένα. Κι άλλοτε πάλι
σε δύο σειρές αντικριστά και ο κόσμος καθισμένος ολόγυρα διασκέδαζε με τον ελκυστικό χορό. Δύο πηδηχτάδες εκεί μπροστά, πιάνοντας το τραγούδι, περιστρέφονταν στη μέση. Ο Θησεύς με τους συντρόφους του, στη Δήλο φτάνοντας γυρνώντας από την Κρήτη, αφού είχαν ξεφύγει από το φοβερό μουγκριτό του άγριου γιού της Πασιφάης και το στριφογυριστό του λοξού λαβυρίνθου έδαφος, κυκλικά χορέψαν ολόγυρα στο βωμό, κάτω από τον ήχο της κιθάρας. Και το χορό έσερνε ο Θησεύς. Αποπλέοντας από την Κρήτη ο Θησέας, έφτασε στη Δήλο. Εκεί έκαμε θυσία στο Θεό, αφιερώνοντας το άγαλμα της Αφροδίτης που του έδωσε η Αριάδνη. Εχόρεψε με τους συντρόφους του ένα χορό, που ακόμα και τώρα λένε πως χορεύουν οι Δήλοι, που μιμείται τους διαδρόμους και τα περάσματα του λαβυρίνθου και έχει σύμφωνα με το ρυθμό πολλές περιστροφές και ελιγμούς. Το είδος αυτό του χορού ονομάζουν οι Δήλοι Γέρανο και λένε πως ο Θησεύς τον χόρεψε γύρω από τον κεράτινο βωμό, φτιαγμένον ολόκληρο από αριστερά μόνο κέρατα. Την Γέρανο χορεύαν πολλοί μαζί, ο ένας πίσω από τον άλλο στη γραμμή, ανάμεσα σε αυτούς που σέρναν το χορό στις δυο άκρες. Σαν τους συντρόφους του Θησέα, που πρώτοι αυτοί μιμήθηκαν γύρω από το βωμό της Δήλου την έξοδο από το λαβύρινθο. Ο λαβύρινθος, σύμφωνα με τον Παναγίλη Κατσά, είναι ένα ειδικά τεχνουργημένο χοροστάσι, πάνω στο οποίο χορεύεται ένας ομαδικός χορός. Αχανές, τον λέει ο Σοφοκλής, δηλαδή χωρίς στέγη, υπαίθριο. Ο λαβυρινθικός χορός κινείται πάνω σε ένα σχέδιο στο έδαφος, που οδηγεί τους χορευτές στο κεντρικό του σημείο, εκείνο της δέσποινας ή ποτνίας του λαβυρίνθου. Η χορευτική διαδρομή που υποδηλώνει και ο μύτος της Αριάδνης είναι στοιχείο μιας πανάρχαιης ερωτικής τελετής που ανανεώνει τον κόσμο και εξασφαλίζει τη γονιμότητα. Ένας αρσενικός αρπάζει ή συνευρίσκεται ερωτικά με μια θηλυκή μορφή που στέκει στο κέντρο ενός πηλαίου, μιας στοιχισμένης πολιτείας, ενός κάστρου ή ενός παλατιού. Παραστάσεις λαβυρίνθων ή λαβυρινθικών χοροστασίων υπάρχουν πάμπολες. Από την Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή, το Αιγαίο και τον Ελληνικό χώρο, την Ιταλία και τη Βόρεια Ευρώπη. Στο γέρανο της Δήλου, ο χορός εκτυλισσόταν μπρος στη θεά, Αφροδίτη ή Αριάδνη, ή το ξωανό της, που έφτιαξε όπως λένε ο Δέδαλος και έφερε από την Κρήτη η Αριάδνη. Η αφορμή του χορού φαίνεται να είναι ο ιερός γάμος, δηλαδή η σαρκική ένωση της μεγάλης θεάς με τον αρσενικό σύντροφό της, που ανανεώνει περιοδικά την κοσμική τάξη. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα, οι χορευτές στη συνέχεια, παίρνοντας τους θεϊκούς ρόλους, αναπαριστούν το ιερό δράμα της καθόδου στον κάτω κόσμο και της ανόδου στον επάνω, μέσα από μια μαγική λαβυρινθική διαδρομή. Μην ξεχνάμε πως ο Θησέας που πρωτοχορεύει το γέρανο στη Δήλο προσπάθησε αργότερα να κλέψει την κυρίαρχο του λαβυρίνθου του κάτω κόσμου, δηλαδή την Περσεφόνη. Η προσωμείωση του λαβυρίνθου σαν σπηλαίου ή τυχισμένης πολιτείας ή παλατιού ή κάστρου με τη γυναίκα υποβόσκει στους αρχαίους λαβυρινθικούς χορούς. Ο μύτος της Αριάδνης σε κάποιες ζωγραφιές ξεκινά όχι από τα χέρια, αλλά το ίδιο της το σώμα. Το θηλυκό κορμί φαντάζει σαν ένας άλλος τελικός λαβύρινθος στο κέντρο του λαβυρινθικού χοροστασιού που προσεγγίζει ο αρχιχορευτής. Με την ερωτική ένωση, μέσα στα σκότη και τα αδυτά του, ανανεώνεται και επιβεβαιώνεται η ζωή. Ο χορευτής μπορεί πια να βγει από το λαβύρινθο της Αριάγνης, της υπεραγίας δηλαδή, επιστρέφοντας τον κόσμο.
Παναγιά μου δώστου ότι βάζει ο λογισμός του. Βασανισμένο μου κορμί τυραννισμένο σώμα. Βασανισμένο μου κορμί τυραννισμένο σώμα. Καλύτερα στην μαύρη γης να σε τρώγε το χώμα. Καλύτερα. Μια πέρδικα μανιάρι μαμάν, μια πέρδικα καυχίστηκε. Μια πέρδικα καυχίστηκε σαν ατολική δύση αμάν. Πως δεν έβρε αμανιάρι μαμάν, πως δεν έβρεθη κυνηγός, πως δεν έβρεθη κυνηγός για να την κυνηγήσει αμάν. Κι ο κυνηγός αμάν γιαρή μαμάν, κι ο κυνηγός αν τ' ακούσε, κι ο κυνηγός αν τ' ακούσε πολύ του κακοφάνει αμάν. Στην Ιταυρό αμάν γιαρή μαμάν, στην Ιταυρό. Ω, καλώς ήρθαν τα σύννεφα κι φέραν τον αγέρα. Πού σε να σε να προβάλλει, να σε δω κι ας φύγεις πάλι. Αυτά είναι τα γεράνου. Ωχ, νέχω μια δυστυχή καρδιά που μοναχή της κλαίει. Ήντα σου κανάκι, τα χεις κι όλο μετά με ένα τα χεις. Ωχ, περιστεράκι, θα γίνω ναρχος στην καμάρι σου. Έλα, έλα, περδίκα μου, στην αγκάλι τη δικιά μου. Ωχ, να κάνω πόση πέταξα να κοιμηθώ μαζί σου. Έλα να σε, να σε, να σε, να σου στρώνω να κοιμάσαι. Ωχ, ξέρω τραγούδια για να πω ένα σάκι γεμάτο. Έλα, έλα, περδίκα μου, στην αγκάλι τη δικιά μου. Κι ξεκολώθην το σακί κι πέσαν όλα κάτω. Τι να κάνω, καημένος που με πάντα συχισμένος. Τώρα που ξέρω πολλά, αλλά το μυαλό είναι 100 χρονών. Ξέρω τραγούδια, αλλά σαν μάτι τα έχω γραμμένα, μαθαίνω να πούμε έτσι, να πούμε πήγαινα. Όπου έλεγα να γίνει να, καμιά διαθέαση, με παίρνανε μόνο και μόνο για τα τραγούδια. Ο Σάστρα έχει ουρανός. Όλα θα τα ενώσω να κάνω σιδηροδρόμο να έρχω να σ' ανταμώσω. Ο κόσμος με τα βάσανα είναι ανεκατεμένος, δεν γεννήθηκε κι άνθρωπος να είναι ευχαριστημένος. Το κατάλαβες. Ωχ, το έχεις το ελεύθερο για να τραγουδήσεις και την καλή καρδούλα μας να την ευχαριστήσεις. Αχ, άλλαχας, τα γάλασσες. Χόρευες εσύ αγέρανο. Χόρευες αγέρανο, χόρευες. Και χόρευες και τραγουδούσα και ωραία τραγούδια.
Τώρα δεν μπορώ. Ένα τόσο δά. Θα γουδίσω, να μιλήσω, δεν μπορώ. Στον ουρανό θα ανέβω. Στο έλεος του κόσμου να κάνω μια παράκληση να απολαύσω κόσμο. Ο ουρανός συνέφιασε και η καρδιά μου κλαίει, το πληγωμένο στήθος μου πονεί και δεν το λέει. Ήθελα να σταντάμωνα σε ένα βαθύ σκοτάδι να σου έλεγα τον πόνο μου να μην με ακούσουν άλλοι. Πονείς εσύ, πονώ κι εγώ. Διόμαστε ένα πόνο, πάρε γιατρό να γιατρευτείς και εγώ τον επλερώνω. Κατάλαβες, πάμε καλά. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα μάτια, την αυγή, δεν πρέπει να τιμούνται, μόνο πρέπει να αγκαλιάζονται και να γλυκοφιλούνται. Κυπαρισάκι μου ψηλό, με το σταυρό στη μέση, όποιος θα πει να σε αρνηθώ, η γλώσσα του να πέσει. Απόψε τα μεσάνυχτα σηκώθηκα να γράψω και μολυβιά δεν έσυρα να μην αναστενάξω. Η νύχτα ώρες 13, μόνο τις 3 κοιμάμαι. Τις άλλες 10 κάθομαι και σένα συλλογάμαι. Στον Αγέρανο ήταν αυτό. Πολλά ερωτικά ήταν. Δηλαδή. Πολλά, όλο ερωτικά ήταν στον Αγέρανο. Και στο τέλος λέγανε και ένα άλλο αστείο έτσι. Πιάναμε από κάτω χέρι με χέρι ένας άντρας με γυναίκα, ένας άντρας με γυναίκα και λέγανε ένα μερμουγκάκι και ένα μασταγέρνο και γύρω το βιολί και να περάσω θέλω. Και αυτό συνέχεια λέγανε και όποιος αφήσει παρατήσει την κοιλότητα λέει θα κατουρίσει στο τέλος. Όποιος αφήσει παρατήσει την κοιλότητα θα κατουρίσει. Και κάκα κατά γέλια και κατουριότανε εδώ που τα λέμε από τα γέλια. Όλο δεν έχω τώρα πια το κελάδι, το πόδο, το κύριο, το πασό, καμόρο. Σε αυτό το σπίτι που ήρθαμε, πέτρα να μην ραΐσει. Του χρόνου σαν ξανάρθομαι, να έρθει σαν την Παρίσι. Τι αρχινούσα να πούμε όλοι, τι λέγανε το ίδιο πάλι. Χορεύοντας. Όλοι να πούμε, όχι τώρα να παίζουν βιολιάτες, δαμπούνες, τα λοιπά. Όχι, με το στόμα. Πάμε στα βούλα στο χωριό, να κάτσουμε στα χόρτα. Και να σου πω και να μου πεις τα πάθη μου τα πρώτα. Πάμε στο χωριό μας, πάμε, έμορφα να την περνάμε. Εσύ από τού και εγώ από εδώ και ο τείχος μέσα στη μέση. Δώσε του τείχου μια κλωτσιά να γκρεμιστεί να πέσει. Δυο πάει μπροστά, βήματα και ένα πίσω. Αγκαλιά όμως. Αγκαλιά. Δεν ξεγκαλιάζεται. Οι γυναίκες είναι, οι άντρες είναι και παντεμένες και ελεύθερες. Μαζί όλοι δε, τα απόκριες, δεν κάνει ένας ταλνού εξαίρεση, κατάλαβες. Δεν ξέρετε ότι στο χώρο απάνω να παρεξηγηθεί ένας τον άλλο, είναι, δηλαδή διασκέδαση σε ένα σπίτι μέσα. Θα πάνε οι κοπελιές μπροστά και από πίσω οι άντρες, κατάλαβες. Οι άντρες μπορεί να κουμπαριαστούν, να πούμε μια δόση, μπορεί να κουμπαριαστούν. Και ανοίγουν οι κοπέλες. Αυτό που χορεύουνε τώρα, εμείς δεν το χορεύουμε τότε έτσι. Πίσω μπρος. Να σε πενέσω, λέει, ήθελα, μα είσαι πενεμένη. Να σου μιλήσω δεν μπορώ, γιατί είσαι ερωτευμένη. Βοσκινέ μου που χορεύεις, να σε δω να βασιλεύεις. Είναι το τραγούδι που, να πούμε, που θα πει πένεμα η κοπελιά στο... Μπορεί να τον αγαπάει και όλα μπορεί, ξέρω εγώ. Κατάλαβες. Αυτά είναι τα... Και τα λόγια πού τα βρίσκουν. Τι τώρα, ό,τι σκαμπάσει οι κοπελιές. Ό,τι σκαμπάσουν οι κοπελιές, τι να λένε. Κατάλαβες. Οι κοπελιές κάνουν την αρχή. Ποιος θα την κάνει την αρχή. Υπάρχουν τώρα, από εδώ υπάρχουν τώρα νέοι. Τώρα δεν χορεύουν πια. Ωραία, πού είστε όλοι. Χορεύουν τώρα. Ποιος χορεύει. Χορεύουνε καλαμαθιανά και τέτοια πράγματα που χορεύαμε καμιά φορά εμείς, τάμικα και ζεμπέτικα και τα λοιπά. Ποιος χορεύει τώρα. Ποιος παίρνει τώρα. Θυμάμαι να πούμε ένα γέρο που τον λέγα γέρο Αντωνίου, λέγε ότι θα κοντά τη δουλειά σου. Κοντά τη δουλειά σου, να κατεθεί τη δουλειά σου με τη δουλειά μου. Ναι.
ο Μπούτσος να κουμπίσει το μουνί σου. Λέγανε γέρι τώρα. Ο Μπούτσος λέει να κουμπίσει το μουνί σου. Αυτά τα λέγανε οι παλαιοί. Δηλαδή, έτσι μου είχε πει ο Πάπολου μένα τώρα. Εγώ ήξερα πολλά, πολλά. Από τον καιρό που πέθανε η γυναίκα μου, τα ξέχασα όλα. Και απέ τραγούδια τα γεράνου, να σου πω εγώ τραγούδι. Τότες, μπαστώ σε μισή ώρα. Αγέρανο που χορεύαμε. Αλλά τώρα που πέθανε η γυναίκα μου, έχω πλακωθεί. Η νέα χαρά μου. Εμείς εδώ δεν είχαμε να φάμε και να πιούμε. Μόνο σας αγαπούσαμε και είχαμε να σας δούμε. Το τελευταίο δεν ξέρω. Αν αρχινήσω να τα πω, τα πάθη μου τραγούδια, η μαύρη γης μαραίνεται, δεν βγάζει πια λουλούδια. Λέγαμε και ερωτικά, έτσι. Όποιος με δει στο πρόσωπο, λέει δεν έχω πίκρα. Μα εγώ έχω μέσα στην καρδιά φαρμακερή σαΐτα. Και μου απαντάει ένας νεαρός, φαρμακερή την έριξες μικρή μου τη σαΐτα και βάρεσες μου την καρδιά και κλαίγω μέρα νύχτα. Εγώ είπα το τραγούδι αυτό που το ήξερα. Ο νεαρός όμως το έφτιαξε εκείνη την ώρα. Της Νάουσας ο ποταμός, βρέξει δε βρέξει τρέχει. Η μπλε η φορεσίτσα σου παλαβωμένη με έχει. Ο Παναγιά πεντάνουσα που σε στην κάτω βρύση. Φέρε μου την αγάπη μου και θα σε λειτουργήσει. Που είναι η πεντάνουσα έχει βρύση κοινά. Καταλάβατε. Αυτά τα κάναμε ταιριαστά. Τα λούλουδα της άνοιξης, όποιος και αν τα ρωτήσει, θα πούν πως είσαι η πιο όμορφη από όλες τις συναούσεις. Ήμουνα 17 χρονών που μου το είπαν καντάδα, έτσι. Όποιος λοιπόν επιθυμεί να δει ωραία κάλλη, ας κάνει ένα περίπατο στο Φράγκο το πηγάδι. Εκεί τώρα του Κουζέλη ήταν ένα πηγάδι και είναι και του Φράγκο φούρνος. Θα δει κορίτσα έμορφα, θα δει δύο φιλενάδες που έχουν στο πρόσωπο του ήλιου τις ασπράδες. Έχει πολλές η γειτονιά που έχουν μεγάλο νάζι. Όσο και αφιλερτάρουνε καμία δεν σου μοιάζει. Όλα τα στιχάκια είναι τα γεράνου. Σε αγαπώ, σ' αγαπάω ναύτη στη γαλήνη και ο ναυαγός στη θάλασσα στο ξύλο τα θα μείνει. Σε αγαπώ, σ' αγαπάω Έλλην τη Λενάδα, σ' αγαπάει το παιδί της μάνας του το γάλα. Αυτά τα λέγαμε στον αγέρανο. Κάθε βράδυ είχαμε αγεράνι και τέτοια. Στιχάκια λέγαμε, ερωτικά. Ερωτικά στιχάκια λέγαμε. Σε αγαπώ, σε αγαπώ. Τι άλλο θέλεις πλέον. Τι άλλο είναι στη ζωή ευχάριστο και ωραίο. Σ' αρέσει αυτό. Εσύ κι αν με αρνήθηκες, δεν θα με πιάσει ζάλι. Καλύτερο σου αγάπησα και πιο όμορφο τα κάλλη. Έτσι. Λοιπόν, τ' άλλο. Θα έρθει καιρός μαθάν αργά που θα το μετανιώσεις. Σ' άλλα χεράκια θα με δεις και σαν γερί θα λιώσεις. Θα έρθει καιρός μαθάν αργά που θα μετανοήσεις και το ξερό κεφάλι σου στον τοίχο θα χτυπήσεις. Θα έρθει καιρός μαθάν αργά. Θα βαριανεστενάξεις, τον πόνο της καρδούλας σου εμένα θα φωνάξεις. Δεν το έχω να πικραίνομαι για αγάπη να αρρωστήσω, γιατί με περικαλετεί όπου και να αγαπήσω. Τι να την κάνω τη ζωή στον κόσμο για σημάδι. Αν εστέναξα και είπα την αγάπη μου ασυχά, να με έχουνε για ζωντανή κι εγώ να με στον άδει. Αχου βαχου το καημένο, πάντα είμαι λυπημένο. Αυτό ήταν το ένα τραγούδι. Με το τσάκισμα. Το άλλο ήταν τσακίσματα, δύο τσακίσματα. Καταλάβατε. Όποιος μ' ακού και τραγουδώ, λέει χαρά πως έχω. Αν εστέναξα πέρισα και κάψα δυο κυπάρισα. Μ' εγώ έχω μέσα στην καρδιά δυο φίδια και τα τρέφω. Αχου βαχου το καημένο, πάντα είμαι λυπημένο.
Ο μπροστινός πρέπει να πει να έρθει με την άραδα. Τράβα μπροστινέ μου, τράβα και παπούσα έχεις κι άλλα. Γιατί διόλου ο χώρος δεν έχει νοστιμάδα. Τράβα του να ζεις και να σε και παπούτσα μη λυπάσαι. Τι τραγουδάκι να σου πω που λίμου να σ' αρέσει, που έχει αγγελικό κορμί και δακτυλίδι μέσα. Απ' τα Γιαντονιού και πέρα, δώσ' του κόλου σου αέρα. Σ' αυτό το σπίτι, αμάν γιάρι μαμάν, σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε. Και ξεκολουθούσαν και άλλοι που ήταν μαζί και λέγανε αυτό που έλεγε ένας. Σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε, τα ράφια να σημαίνια αμάν. Ναι. Και συνεχούσε να πούμε το τραγούδι και ύστερα όταν ήθελα πει 3-4 τραγούδια και περνούσε να πούμε ένας τώρα ενδιαφερόταν για κάποια και είπε λέγει στιχάκια. Όταν λοιπόν τέλειωνε εξακολουθούσε η άλλη που είχε τον ενδιαφέρον και έλεγε ευχαριστώ γιάρι μαμάν, ευχαριστώ τη γλώσσα σου, ευχαριστώ τη γλώσσα σου, την αύρα μυγδαλά τη αμάν. Πού να πω με γιάρι μαμάν, πού να πω μέσα κουφώτη, πού να πω μέσα κουφώτη και ζάχαρη γέμα τη αμάν. Ξεκολούθησε και έδωνε τώρα τις απαντήσεις. Κρατούσε πολλή ώρα, είχε πολλά λόγια γέραμε. Βέβαια, είχε πολλά στιχάκια όσο τραγουδήσουν όλες μαζί. Γιατί λέγανε όλες, ήταν υποχρεωτικό να πεις τραγούδι. Δεν μπορούσε μια να πει και άλλη να μην πει. Κάθε βράδυ βάζανε εκείνα τα χρόνια γέρανο. Μια φορά στο ένα σπίτι, να έχεις το άλλο. Τότε ήταν τα σπίτια μεγαλύτερα, υπήρχαν μεγάλα σπίτια. Μεγάλα δωμάτια. Μετά τα φτιάξανε, τα χαλάσανε, τα μικράνανε. Ναι. Κάνε έναν άλλο να γέρανο, θυμάσαι. Μα να νερό δεν έχουμε, θέλω να παναφέρω, πάρε το χρυσό σταμνί. Στον ποταμό κατέβηκε νερό να παναφέρει, βλέπει το νιό. Βλέπει το νιό που ήθελε. Ξυπνάει σταυράιτε να δεις τι στέκει εμπρός σου. Βάλε τον ήλιο πρόσωπο. Βάλε τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι φρύδι και του κορά. Και του κοράκου το φτερό, και του κοράκου το φτερό, βάλε καμαροφρύδι. Και το τραγούδι τέλειωσε, βάλτε κράση να πιούμε. Και βίβα, βίβα, βίβα. Προτού τα χρόνια μου χαρώ, Χριστέ και Παναγιά μου, να το πιστέψω γύρασα και ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Εκτές ακόμα έπαιζα σαΐτες με χαρτόνια, μα τα μου πήγε το μυαλό πώς πέρασαν τα χρόνια. Δεν έζησα πως έπρεπε, γι' αυτό τώρα λυπάμαι. Και νόμιζα μες στη ζωή πως πάντα νέα θα είμαι. Τα παλαιά χρόνια δεν ήταν πως τραπόχομαι τη τηλεοράση και τραγουδούσα, πρώτα ήταν η μητέρα μου που έβαζε εδώ τη σάλα. Το μόνο μεγάλη σάλα που είχε ήταν η δικιά μου. Ήταν και ελαφρό μια νιβάνα μου και την καλοταφένα και έβαζε κοροσπερίδες. Και ήταν ο Γιώργος ο Σαγκριώτης, αν τον έκατε ακούσει, ένα που ήταν και καμπούρης, γραμματεύς της κοινότητας. Δίπλα μας ήταν. Και ήθελε να σηκωθεί, να πάρει τις κοπέλες, εγώ ήμουνα. Και το έλεγε η μητέρα μου μπροστά. Ο μπροστινός που τραβά χορεύει με τις νότες. Μα είναι και ο καλύτερος από τις νότες.
Σεν τα λέγω προς την νέα μου, μην τα παίρνεις διπλανέ μου. Απαντάει εκείνος, ποια είναι που τραγούδησες την πέρα πρασινάδα. Και λέει, τα τραγούδια της μετώσεις. Καταλάβει. Ήταν ένας σοβαρός και εκεί, εκείνα τα χρόνια, γνωρίζανε τον έρωτα. Να, με τα τραγούδια ήθελαν να πούνε ο ένας τ' αλλονού και εκεί δεν αγαπιόντουσα. Τώρα δεν υπάρχει αυτό που... Αυτό έχει εξαλειφθεί. Ο Μπροστινός θα τραγουδήσει, θα πει και το τσάκισμά του. Και μετά θα αρχίσει να δώσει την απάντηση ο δεύτερος. Και μετά θα δώσουμε το τσάκισμά του. Ύστερα ο τρίτος, ο τέταρτος, μέχρι τον τελευταίο. Και ήταν τα τραγούδια με τα τσακίσματα. Αυτά που λένε. Τι είναι τα τσακίσματα? Τα τσακίσματα είναι αυτά που λέμε, να πούμε, έλα κοντά δεν έρχομαι, ξενούλα είμαι και ντρέπομαι. Μια μάνα είχε ένα γιο, πες το πως το λέω κι εγώ. Είχε όμορφο παλικάρι, πολλά μέσα το φεγγάρι. Τον αγαπούσε η μάνα του, λάβρα του λακτάρα του. Άντρα της για να τον κάνει και στεφάνι να του βάλει. Μια Κυριακή, μια λαμπρή, ετοιμάστηκε να του το πει. Μια λαμπερή ημέρα, ντύθηκε σαν περιστερά. Γε μου, εγώ σε αγαπώ και θέλω να σε παντρευτώ. Μάνα, φωτιά στο στόμα σου, να κάψω όλο το σώμα σου. Και λαμπάδα στο κορμί σου, γιατί εγώ με το παιδί σου. Χορευόταν και στη Μύκονο, από ό,τι ξέρω, και αν δεν κάνω λάθος, χορευόταν και στα κάτω χωριά. Στα άλλα μέρη της Πάρου δεν ήταν γνωστός ή δεν ήταν συνηθισμένος όπως ήταν στην Άουσα. Ήταν χορός μάλλον τελετουργικός, είχε δηλαδή κάποιο ρυθμό και κάποια τάξη όχι συνηθισμένου, δεν έμοιαζε ούτε με το Συρτό, ούτε με τον Μπάλο, ούτε με τον Καλαματιανό. Ας τραγουδήσω κι ας χαρώ, του χρόνου ποιος το ξέρει. Αν θα πεθάνω ή θα ζω ή θα με σ' άλλα μέρη. Στον Μπροστινό πρέπει σπαθήν. Στο δεύτερο κοντάρι. Στον τρίτο το μικρότερο πρέπει μαργαριτάρι. Ο λόγος ήταν προϊόν συλλογικής παραγωγής. Υπήρχαν ορισμένοι στίχοι που επιβίωναν και επαναλαμβανόταν κάθε φορά ως αυτοί που τους δυο που σας λέω. Ήταν όμορφοι, ήταν σημαντικοί και έτσι έμεναν, τους μαθαίναμε όλοι και κάπου ξέραμε και κάποια λέγαμε. Αλλά εκεί οποιοδήποτε μπορούσε να πει το δικό του. Δηλαδή μπορούσε να παρουσιαστεί ένας καινούριος στίχος, μπορούσε να γίνει και μια καινούρια παρατήρηση, ένα καινούριο παιχνίδι, μέσα στα πλαίσια όμως της σοβαρότητος. Δεν έβγαινε έξω από την τολιτολετουργία. Και γι' αυτό στο χορό αυτό δεν υπήρχαν ποτέ διαπλατηθισμοί. Γιατί στους άλλους χορούς είχαμε και συγκρούσεις. Ο χορός αυτός είχε μια άλλη, ένα άλλο χαρακτήρα. Ο ιερέας, επί παραδείγματι, δεν αποχωρούσε στον γέρανο. Δεν χόρευε, δεν χόρευαν, αλλά δεν αποχωρούσαν. Δεν γινόταν δηλαδή κάτι. Δεν ήταν διονυσιακός χορός. Από το δημοτικό σχολείο τα παιδιά ερωτευόταν, σχηματίζανε ζευγάρια και αυτά τα παιδιά παντρευόταν συνήθως. Αυτοί οι γάμοι ήταν αδιατάρακτοι και ζούσαν μέσα στο πλαίσιο της ευτυχίας και της ασφάλειας. Πήγαιναν λοιπόν και κάναμε καντάδες λέγοντας τα οποιαδήποτε τραγούδια, μέσα στα πλαίσια όμως της απρέπειας που να εκδηλώσουμε την αγάπη. Και κατεβαίναν οι γονείς και μας κερνούσαν όλη την παρέα, όλους τους νεαρούς. Δεν είναι λοιπόν παράξενο στο ότι σε έναν τελετουργικό χορό λεγόταν και ερωτικά τραγούδια. Αυτά τα τραγούδια δεν αφορούσαν μόνο τους ερωτευμένους. Αφορούσαν και τον περίγυρο, ο οποίος είχε τα αποδεχόταν. Και τον κύκλο της οικογένειας πάντοτε. Η ονομασία αυτή Αγέρανος από πού βγαίνει? Δεν ξέρω να σου πω. Και εγώ έτσι την έχω ακούσει από την παιδική μου ηλικία, Αγέρανο. Ένας χορός του αέρος. Και βέβαια, έτσι θα είναι. Έτσι το εξηγούν και οι επιστήμονες, τι άλλο είναι. Ο λόγος είναι σπέρμα. Και το σπέρμα σπέρνεται. Αυτά τα λέγανε παλαιοί.
οι λόγοι εδώ και όσοι έχουν ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα, ανάμεσα υπήρχε και ένας διαπρεπής γυμνασιάρχης, Αγκριώτης ονόματι, ο οποίος έχει γράψει και για το χορό αυτό. Αυτός ήταν πεπισμένος ότι πρόκειται για τον αρχαίο χορό το Γέρανο. Γιατί ο αρχαίος χορός που χορευόταν εδώ δίπλα στη Δήλο λεγόταν Γέρανος? Μπορεί να πήρε το όνομα από τη θρυλική πτήση των πουλιών γύρω από το νησί του Απόλλωνα. Μπορεί πάλι να ήταν ένας από τους λεγόμενους μορφασμούς των αρχαίων, χορούς που μιμούνταν τα βαδίσματα των ζώων. Πολλά γνωρίσματα υποδεικνύουν τη μεγάλη αρχαιότητα του Παριανού Αγέρανου. Πρώτα-πρώτα το ότι είναι ο μόνος χορός που δεν συνοδεύουν ποτέ μουσικά όργανα. Υπάρχει μόνο η ανθρώπινη φωνή. Έπειτα το ότι τραγουδιέται και χορεύεται μια ορισμένη μόνο εποχή του χρόνου, στο τέλος του χειμώνα και μάλιστα στις απόκριες. Μια περίοδο στην οποία έχουν βρει καταφύγιο και άλλα προχριστιανικά έθιμα. Η απλή και επαναλαμβανόμενη μελωδία του, πάνω στην οποία σκαρώνονται ή αυτοσχεδιάζονται τα στιχάκια. Τέλος, η ίδια η χορευτική κίνηση. Εκτός από την απλή και συνηθισμένη προς τη μια ή την άλλη άκρη, έχουμε και κίνηση σχήμα κοχλία. Οι χορευτές στον Αγέρανο κρατιούνται πάντα από τους ώμους. Θα μπορούσε να πει κανείς με ποιητική άδεια και ξαναγυρίζοντας την ιδέα του Λαβυρίνθου, πως τα μπράτσα τους μοιάζει να σχηματίζουν ένα σκηνί που ακολουθούν στην πορεία τους ο ένας μετά τον άλλο. Περιγράφει ο λόγιος περιηγητής του 18ου αιώνα, Πιέρο Γκιουστέν ντε Γκις. Στην αρχή ο χορός κινείται αργά και κυκλικά. Ύστερα η κορυφαία, κάνοντας διάφορα τριγυρίσματα, τον οδηγεί γύρω της. Η τέχνη της είναι να αποσπαστεί από τη σειρά και να ξαναφανεί ξαφνικά στην κορυφή του χορού με τους πολλούς ομόκεντρους γύρους, ανεμίζοντας θριαμβευτικά το μαντίλι. Στην Αττική, το θεό Διόνυσο υποδέχτηκε ο Ικάριος, που έλαβε το κλίμα του αμπελιού και διδάχτηκε την ινοποιία. Θέλοντας να χαρίσει στους ανθρώπους τα δώρα του θεού, έδωσε σε κάτι βοσκούς να δοκιμάσουν από το κρασί. Και εκείνοι, από την πολύ τους ευχαρίστηση, το ρούφηξαν μονομιάς και ανέρωτο. Και νομίζοντας πως τους έδωκε κάποιο φαρμάκι, τον σκότωσαν. Την άλλη μέρα κατάλαβαν τι έκαναν και τον έθαψαν. Μια σκύλα όμως, ονόματι Μέρα, που του ήταν αχώριστη, έδειξε τον τάφο του Ικάριου στην κόρη του Ηρυγόνη, που τον αναζητούσε παντού. Αυτή, θρηνώντας απελπισμένα τον πατέρα της, κρεμάστηκε στο δέντρο. Ο άρχοντας Ικάριος συνδέεται με το Διόνυσο, που πρωτοφτάνει στην επικράτειά του ή και γεννιέται εκεί, στην Ικαρία της Αττικής, το σημερινό Διόνυσο. Η Ηρυγόνη πάλι, που το όνομά της σημαίνει ακριβώς τη γεννημένη την Άνοιξη, ερωμένη του Διονύσου και μάνα του Σταφύλου, είναι ίσως η εικόνα των πρώτων μικροσκοπικών τσαμπιών που κρέμονται στα κλίματα. Στη μνήμη της γιορτάζαν στον Αττικό Δήμο της Ικαρίας τη γιορτή της Αιώρας. Οι κοπέλες κουνιόνταν από κούνιες κρεμασμένες στα δέντρα και τραγουδούσαν το τραγούδι «Αλίτης», που θα πει «Η περιπλανόμενη», σε ανάμνηση της Ηρυγόνης που ψάχνει τον πατέρα της. Κρεμούσαν από τα δέντρα κουκλάκια και ειδόλια από άργυλο και ρύη ξύλο, σε ανάμνηση του τέλους της Ηρυγόνης που συνθέτει την αιώριση με τη γονιμική θυσία. Ο Λουκιανός αναφέρει πως κρεμούσαν πύληνα εδία, παναπή γεννητικά όργανα, όπως γινόταν και στην αντίστοιχη ιταλική γιορτή των Οσίλα. Το κούνημα των κοριτσιών στην αρχαία αθηναϊκή γιορτή της Αιώρας ήταν μια μαγική πράξη εξαγνισμού των χωραφιών,
μέσω του αέρα. Το αιωρούμενο και αεριζόμενο γυναικείο κορμί, όπως και τα ομοιώματα που κρέμονταν από τα δέντρα, αφήνουν την άβρα τους να επιδράσει γονιμικά πάνω στη βλάστηση. Άλλοι μελετητές μιλούν για καθαρμό του ίδιου του αέρα από τα κακά πνεύματα ή για μια μαγική επίκληση δροσερών ανέμων στην περίοδο του θερινού καύσωνα που θα ακολουθήσει. Άλλοι πάλι συνδέουν την κίνηση της αιώρας με την εναλλαγή της ηλιακής τροχιάς, ημερήσιας ή εποχιακής. Κεντρικό στοιχείο των εθήμων αυτών είναι το δέντρο ή το υποκατάστατό του, ο Διονυσιακός στήλος. Ομορφή που είναι η λαμπρή, από όλες τις γιορτάδες που βγαίνει η Αναστασή. Και ψελνούν οι παπάδες. Το Πάσχα θα δέσουνε μία κούνια, ένα σκηνί σε ένα δέντρο. Α, σε ένα δοκάρι, σε τέτοιο. Και κουνιώνται και λένε τα τραγούδια της κούνιας. Καθίζω τώρα εγώ απάνω στην κούνια. Έρχεσαι εσύ και με κουνάς. Άμα έχεις και αγόρι και αγαπάς κανένα, τα λες και πιο καλά. Δεν το καταλαβαίνεις τώρα. Άμα ήταν λογικά όπως είμαστε εμείς, είχαμε γονείς καλοί, είμαστε περιορισμένες, καθώς, ας πούμε, αφορούσαμε και μακριά εμείς. Και δεν έβλεπε τίποτα ο άντρας. Τώρα φαίνεται και ο κόλος του. Τώρα, μα πάνε να κουνηθούν, θα φανεί και ο κόλος του, γυλώτα τον όλα τον. Τα δείχνουν για να τα βλέπουν. Άμα ήταν καλοσύ και είχαν δέντρα, δεν είναι απόξω από τα δέντρα. Άμα δεν ήταν, δεν είναι στα σωστηθείου τα βορδονάρια. Ήταν οι κούνιες, κανένα μήνα, το Μάη. Κάναμε κούνια και τραγουδούσαμε, ανέβασε με μάνα μου στα Γεωργίου το Δώμα. Να δω για την αγάπη μου αν ταξιδεύει ακόμα. Πιο πολύ έρχονταν σαν μυρολογοί. Διαλέγανε δυο δόματα να είναι το ένα με το άλλο ίσιο. Και παίρνανε ένα δοκάρι, γερό, είναι αρή, του χωριού. Και βάζανε το ξύλο αυτό και παίρνανε από το μπακάλι σχοινί και το είχανε και το γυρίζανε τώρα είναι αρή τα σπίτια, ένθιμο. Δώσε δύο αυγά το άλλο σπίτι και ζηβότανε να πούμε αρκετά αυγά και πηγαίνανε και κάνανε μια διασκέδαση ωραία και ένα γλέτ πολύ ωραίο να πούμε και γλιτούσανε τη νύχτα. Ναι. Αυτό ήταν η πληρωμή της κούνιας από τις κοπέλες. Ήταν να πούμε από δύο αυγά το κάθε σπίτι. Τρία αυγά και να που είχε την ευχαρίστηση. Και οι νεαροί φτιάχνανε τις κούνιες. Και η κοπέλα τώρα και ο νεαρός που ήθελε να κουνιστεί είχε το δικό του να πούμε και τις κουνώσει. Την κούνια και εδώ απ' έξω δεν είναι κούνια. Όπως σας είπε ο σύζυγος ότι μαζεύαν τα αυγά και παίρναν το σκηνί. Μέχρι που κρατούσε το Χριστός Ανέστη είχαν την κούνια. Μετά το σκηνί αυτό το πηγαίναμε στην εκκλησία στις καμπάνες. Αυτό ήταν. Αλλά καθόταν νεαρός με κοπέλα και λέγανε τα τραγούδια. Να σου πω ένα τραγουδάκι. Άσπρο μου τριαντάφυλλο, κόκκινη θα σε βάψω και σε επιτύχω στη βαφή πολλές καρδιές θα κάψω. Ήταν ερωτικά τα τραγούδια. Ένας που ενδιαφέρονταν για την κοπέλα, την κούναγε. Και τα φουστάνια τα κάνανε έτσι. Κάναμε τα πόδια μας έτσι, γιατί πήγαινε ψηλά. Πολλές φορές όμως
Έκανε και ομπρέλα. Φλαγότανε, είχαν τόσα αυτά. Αμέ, καλά. Κάθε μια είχε τον αδερφό, είχε, ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήταν εύκολα. Πολύ δύσκολα. Τότε δεν υπάρχει γάμπα να δεις. Πού θα δεις τη γάμπα. Στην Κούνια όμως. Στην Κούνια, κάτι γίνονταν. Υπάρχει η μάτια θα δουν κανένα γαμπάκι. Και εμείς σου λέει χαντεμένοι μου. Και εγώ σε να ρίζω. Και εγώ την Κούνια σου κουνώ, γλυκά θα αποτιμίζω. Στη Σμαντζουράνα στον Ανθό μου στρώσανε να κοιμηθώ. Λίγο ύπνο για να πάρω, άλλη αγάπη πια δεν κάνω. Παντρεύουν την αγάπη μου, τον κάνουν για γεννάτη μου και τη δίνουν τον εχθρό μου για το πείσμα το δικό μου. Στο γάμο τους με προσκαλούν και για κουμπάρα με καλούν. Μα με τη χέρια να σταθώ και με τη μάτι να τους δω. Με τη χέρια να απλώσω δυο κορμάκια να ενώσω. Πάρε παπά τα Στέφανα και πες τους πώς απέθανα. Οι λαμπάδες απασίμι, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Τα Στέφανα είναι χρυσά, βαστακαημένη μου καρδιά. Ανέβασε με μάνα μου στο Αιγιοριού το δώμα, να δω για το πουλάκι μου αν αρμηνίζει ακόμα. Αρμήνιζε και πήγαινε στο βασιλιά την πόρτα. Και ο βασιλιάς καθότανε με τρεις βασιλοπούλες. Η μια κεντού στον ουρανό, η άλλη το φεγγάρι. Η τρίτη η μικρότερη κεντού στον Αηγιάννη. Ερωτικά λέγανε ότι ό,τι αισθανόταν κάθε μια μέσα της, καταλάβατε. Ό,τι πόνο είχε μια, η κάθε μια μέσα της, τα έλεγε στην Κούνια. Ναι. Τέσσερα μήλα κόκκινα στο πιο ψηλό κλονάρι, πολλά παιδιά έχει η μάνα σου, μας είστε το καμάρι. Πούλησετε τη λεμονιά, κουνήσατε την άσπρη. Κουνήσατε την όμορφη, κουνήσατε την άσπρη. Κουνήσατε τη λεμονιά που είναι γεμάτο άνθη. Σίδερον άνετο σκηνή και ατσάλι το δοκάρι. Και εκείνος που την έδεσε να ζει να κάνει κι άλλη. Σιδέρο βέργη νοκλουβί μου κάμανι γονείς μου και μέσα με κλειδώσανε να σ' αρνηθώ πουλί μου. Χριστός Ανέστη ψένεται μέχρι 40 μέρες, ελευθεριά οι ελεύθερες, σκλαβιά οι παντρεμένες. Κοπέλες πηγαίναμε και κουνούσα, αλλά ερχόταν τα αγόρια, δεν τις δε αυτό, αλλά μας πειράζανε τα αγόρια, γελούσανε, κάνανε, για να δούνε κάτι κι αυτοί. Σε άλλα χωριά, όπως στις Λεύκες, αυτά τα παιχνίδια με τις κούνιες πεζόταν πολύ πιο έντονα από ό,τι πεζόταν εδώ στην Άουσα. Οι κούνιες ήταν μια αφορμή στενότερης επαφής των αγοριών και των κοριτσιών. Αλλά εδώ τα αγόρια και τα κορίτσια ζούσαν σε ένα καθεστώς σχετικής ελευθερίας. Οι κοπέλες εδώ ζούσαν σε ένα κλίμα ασφάλειας. Επί παραδείγματι, εγώ δεν θυμάμαι περίπτωση βιασμού εδώ στην Πάρο. Ποτέ. Δεν θυμάμαι να απειληθεί καμιά κοπέλα ή να κινδυνεύσει. Ζούσαν δηλαδή σε ένα κλίμα προστασίας και δεν ήταν περιορισμένες στις επαφές τους με τα αγόρια. Ήταν μια γενική αντίληψη μεν ότι έπρεπε να υπάρχει μια συστολή στα γενετήσια, αλλά δεν έφτανε στην απαγόρευση. Δεν είχαμε κανένα εμπόδιο να συναντήσω με τις κοπέλες μας. Υπήρχε ο περίπατος μέσα στο χωριό, ο οποίος γινόταν κάθε βράδυ το καλοκαίρι και το χειμώνα, όλες τις γιορτές πάντα. Υπήρχαν οι περίπατοι στον περίγερο του χωριού. Υπήρχαν οι βαρκάδες. Μπαίνανε αγόρια και κορίτσια με τις βάρκες. Και επειδή δεν είχαν τι, υπήρχαν τα μπάνια τα κοινά. Δηλαδή παίρναμε τις κοπέλες με τις βάρκες και ερχόμαστε εδώ στη Σκολιμπίθραση. Πηγαίναμε κοντά στο πιπέρι. Σε ομάδες βέβαια. Τα αθηναϊκά έθιμα της αιώρας είναι καθώς φαίνεται από μινάρια του Διονυσιακού εποχικού δράματος, που περιλαμβάνει το θρήνο για τον θνίσκοντα θεό της βλάστησης και την εφορία για την αναγέννησή του. Η αιώρα έπεφτε μέσα στις γιορτές των ψυχών, τα ανθεστήρια, όπου γίνονταν και άλλες ιεροπραγίες που στόχευαν την ανανέωση της ζωής μέσα από την επικοινωνία του επάνω με τον κάτω κόσμο. Για παράδειγμα,
στεφάνωναν τα τρίχρονα αγόρια με στεφάνια από λουλούδια. Και αυτό ήταν μια μυητική πράξη προκειμένου να γίνουν αργότερα δεκτά στις αθηναϊκές φατρίες. Το πρωί ήθελαν να σκοθούν οι νεαροί να πάνε να κλέψουν λουλούδια. Να τα κλέψουν όμως. Και να κόψουν ένα από το αμπέλι κλίμα, να το κάνουν στρογγυλό και να κάνουν τα λουλούδια. Πηγαίναν το κρυμνούσαν στην κοπέλα που αγαπούσαν. Ο άλλος πήγαινε το όκλεβε, το πήγαινε στην άλλη κοπέλα. Και μετά γινόταν παραξηγήσεις, φασαρίες, κλέβανε τις γλάστρες, δένανε τις πόρτες. Γυρίζαν όλη τη νύχτα τις γλάστρες τώρα αυτές που έχω εγώ εδώ, δεν θα υπήρχε ούτε μία. Τις παίρνανε, τις πηγαίνανε στην κάτω γειτονιά. Κείνα τα χρόνια, με συγχωρείτε, και γαϊδούρια. Φέρνανε γαϊδούρια και το δένανε στην πόρτα. Σκωνόμαστε εμείς το πρωί, βλέπουμε το γάιδο. Τα δαμάλια ξέρετε ποια είναι. Τα ζώα περισσότερο. Και την πόρτα να δέσουν στο καμπαναριό. Σκωνόμαστε εμείς να ανοίξουμε. Ταν, χτύπαγε η καμπάνα. Αυτά κάναν την Πρωτομαγιά. Ήτανε ένθυμο. Έπρεπε να σηκωθείς πρωί για να μην σε κατουρίσει ο Μάης που λέγανε, να μην σε βρει στο κρεβάτι. Πολλοί βάλανε το όνομά των απάνω που πηγαίνανε και σηκώντανε κάθε πρωί να δουν ποιος ήταν πιο όμορφη η Πρωτομαγιά που του πήγαινε. Πολλοί πηγαίνανε και κλέβανε. Μάιδ, να πούμε έτσι, όταν αγαπούσε κανένα καμιά και ξέρω ότι για εκδίκηση και ξέρω ότι πήγαινε ο άλλος, τον εξεκριμνούσε το Μάι και τον έπαιρνε και γινόταν τη νύχτα μεγάλο τριχάματα, έκανε μεγάλα τριχάματα. Ο αγαπητικός, όπως λέγανε εκείνα τα χρόνια, με την αγαπητιά. Είχανε αυτό το μυστήριο πράγμα, είχανε. Να κλέβω ένα σταλονό το Μάι και να το κρεμάει όπου θέλει εκείνος. Και καμιά φορά γινόταν και παραξηγήσεις εκείνα τα χρόνια. Μάιε μας Χρυσό Μάι, λέει, με χαρές μας ήρθες πάλι. Κάναμε κουλούρα, την παξιμαδιάζαμε και την τρώγαμε το Μάιο για το καλό. Για το καλό. Ήταν δηλαδή καλό να την τρώγαμε το Μάιο. Τώρα δεν κάνει τίποτα. Όταν πηγαίναμε έξω και κόβαμε τους βλαστούς από τα μπέλια, τρώγαμε, λέει, και φέρναμε στα παιδιά για να είναι σαν τον βλαστό. Έτσι μας λέγανε τότε οι γονείς μας. Πηγαίνανε στα χωράφια, πηγαίνανε στα περιβόλια, πηγαίνανε αλλού σε άλλα μέρη και διασκεδάζανε. Πού διασκεδάζανε? Πώς διασκεδάζανε? Με όργανα. Είχανε, άλλος είχε τζαμπούνες, άλλος είχε κιθάρα, πώς να τα πω, τέτοια. Διασκεδάζανε, ωραία. Μάι μου λέει με τα λουλούδια και με τα γλυκά τραγούδια. Το Μάι γεννήθηκα και Μάγια δεν φοβούμαι. Δε. Το Μάι, λέει, παντρευούνταν η βασιλής Αρχαίη. Το Μάι θα παντρευτώ κι εγώ για να σε κάνω τέρι. Ήπρεπε να σηκωθείς η νύχτα αυγή, να μη σε δει ο ήλιος. Γιατί σε κατούρισε ο ήλιος και νύστασες όλο το καλοκαίρι νύστασες. Και παλιά τα κορίτσια από τα μπέλη, την κοσπολόγησαν τα βλαστή τα μπέλιου, την μπλέκανε το Μάι, το βάλανε το σκόρδο. Να είναι, λέει, όπως είναι το σκόρδο, να είναι γερή. Και τον αβλαστό πάλι να, όπως αβλαστό, τα μπέλη να βλαστούν. Ένα από το βλαστό του αμπελιού, ένα κριθάρι, ένα σκόρδο. Και τα βάζαμε, να έχω κάνει εγώ τώρα. Από την παραμονή που λέτε του Μάη, όλες οι νοικοκυρές ξυπνούσαν με τα παιδιά τους και ζυμώνανε τις κουλούρες του Μάη χωρίς αυγά. Αυτό κάνανε. Και είχαν με τα κρέας και με τότε δεν υπήρχαν. Παρά είχαν εκείνα τα σουράβλια, τα λεγόμενα σουράβλια με καλάμι. Αυτά τα έχω βρει κι εγώ και αυτά τα ξέρω. Ήτανε για το Μάη. Και έλεγα, μας ήρθε ο Μάης με τα λουλούδια, γλάστρα μου με τα λουλούδια. Καταλάβατε. Και τα πήγαν και πήγαν και οι νεαροί, φυσικά, και εκεί κάναμε το αγνό έρωτα, όχι έρωτα τώρα που είναι. Το παλιόξυλο ήταν αμύλητο. Καθάρα, το παλιόξυλο ήταν αμύλητο. Δεν μιλούσε. Όχι, και τώρα που πάμε στη θάλασσα της αναλήψεως, πάμε να πιάσουμε τη μαλλιαρή. Και το μαλιόξυλο το πιάναμε το Μάι. Τι κάνατε? Τίποτα, έτσι απλώς το λέγαμε. Οι κοπελιές. Δεν ξέρω. Και άλλες το κάνανε και καρτσόξυλο. Και μπλέκανε. Το τρυπούσανε
και μπλέκανε με αυτό. Και θάρπωσε και η μάνα μου κανένα δυο. Τι νόημα είχε το μαλλιόξυλο? Κανένα, για μένα κανένα νόημα. Ένα ξύλο, ένα εδώ, ένα ραβδί. Αυτό ήταν το μαλλιόξυλο. Ναι. Κατάλαβες. Και το βάλανε οι κοπελιές μέσα στο χώμα. Κατάλαβες. Και όποιος νέος ήταν να το τραβήξει με το πρώτο, αυτός ήταν παλικάρι. Εμείς τέτοια πράγματα δεν ξέραμε. Εμείς πηγαίναμε στο βουνό, ήθελα να πάμε κορίτσια. Κορίτσια. Αυτές που πηγαίνανε, που ήταν του σκηνή και του παλουκιού που λέγε και η μάνα μου, αυτές πέραν και την κομμενίδωνε. Αλλά εμείς, οι γονείς μας δεν μας παρατούσαν. Πηγαίναμε μοναχές μας, κορίτσια. Και ήθελα να πάμε να μαζέψουμε λουλούδια και να κάνουμε ένα στεφάνι και με τα τραγούδια πηγαίναμε, με τα τραγούδια γυρνούσαμε. Ναι. Άλλες είχαν τις γκομενίδωνες και μπορούν να πιάναν και το μάιδωνε. Εμείς δεν πιάναμε μάιδι. Εννοούσαν τη σύλληψη του φαλού. Δεν το λέγανε ευθέως, αλλά ο επενιγμός ήταν αυτό. Έπιασε το μαγιόξυλο ή έπιασε τη μαλλιαρή. Το παίρνανε προς το αστείο ότι ήταν το αντρικό σύμβολο. Τέλος πάντων. Μαγιόξυλο, ναι. Σαν λουλούδι, ήταν ένα μεγάλο μακρύ. Το είχαν πάρει σαν, πώς να το πω, σαν αστείο και γελάγανε. Το μαγιόξυλο εκεί. Τι ήταν η βέργα. Αυτό το έλεγανε, εμείς το μαγιόξυλο. Αυτό ήταν κακό πάντως. Το λέγανε σαν σεξι. Τότε δεν είχαν εκεί το θάρρος όπως έχουν σήμερα. Τελείων ερθόταν, πέρναγε ο καιρός όλος αυτός με το Στεφάν και ερθόταν το νιού του κλειδών που καίγανε το Μάη. Εν τω μεταξύ μαζεύαμε όλα τα στέφανα από τα σπίτια, τα βάζαμε σε ένα μέρος, τα καίγαμε χώρια. Πριν όμως τα κάψουμε αυτά, μαζεύαμε πολλά κλαριά. Πολλά, πάρα πολλά. Το θυμάσαι εσύ, για Κατερίνα εδώ πέρα. Και εδώ σαν δύο τριάδα απ' έξω και βάζαμε φωτιά και καίγότανε δύο-τρεις ώρες φωτιά μεγάλη. Μετά, αφού τελείωνε σχεδόν η φωτιά, ανάβαμε τα στέφανα. Και κάθε ένας πέρναγε και έλεγε: Άι Γιάννη, κλειδωνάμ, κλειδωσέμ τα νεφρά μου. Άι Γιάννη, κλειδωνάμ, κλειδωσέμ τα νεφρά μου. Και περνάγανε συνέχεια. Πότε ζευγάρια με χεράκια, περνάγανε δυο μαζί, πότε ένας, πότε τρεις, όπως μπορούσαν. Μια από εκεί, μια από εδώ, μια από εκεί, μια από εδώ. Το άναμα της πυράς στο τέλος της άνοιξης προσκαλεί με τρόπο, ας πούμε, ομοιοπαθητικό το καλοκαίρι να φτάσει. Είναι συνάμα ένας τρόπος καθαρμού και ξαγνισμού ανθρώπων και ζώων, χτημάτων και εργαλείων, λίγο πριν τη θερινή συγκομιδή. Από αυτή τη συγκομιδή εξαρτιόταν η επιβίωση. Γι' αυτό οι άνθρωποι φρόντιζαν να διώξουν πριν μακριά κάθε μίασμα. Στην αρχαία αθηναϊκή γιορτή της συγκομιδής, τα Θαργύλια, αφιερωμένα στον Απόλλωνα, τον ήλιο που οριμάζει τους καρπούς και τις ώρες, έκαναν προσφορές απαρχών, των πρώτων δηλαδή καρπών και προϊόντων της γης. Έδιωχναν έξω από την πόλη τους λεγόμενους φαρμακούς, έναν άντρα και μια γυναίκα που θεωρούνταν μυαρή, για να την εξαγνίσουν από ασθένειες και μολύσματα. Τους έδερναν τελετουργικά με κλαδιά σικιάς και σε παλιότερη τουλάχιστον εποχή φαίνεται πως τους έκαιγαν ζωντανούς. Έτσι αυτοί από δυο Πομπέοι παίρναν μαζί τους όλα τα κακά. Σκορπούσαν μετά τις τάχτες για να πλωθούν παντού, σε στεριά και θάλασσα. Το πείδημα της φωτιάς είναι ότι να είμαστε καλά, είμαστε αντοχής, ακόμη πηδάμε και όλοι λέμε, ας πούμε, να είμαστε καλά και του χρόνου να ξαναπηδήξουμε, να έχουμε δύναμη, να έχουμε χαρά, διάθεση να πηδήξουμε. Αν δεν έχεις διάθεση, δεν έχεις υγεία, δεν έχεις δύναμη, δεν πηδάς. Έτσι. Και αφού πηδάμε τρεις φορές βέβαια, και μικρή και μεγάλη και άλλοι την ώρα που πηδάνε, λένε πάντοτε μια επιθυμία τους από μέσα τους. Μια επιθυμία που θέλουν να γίνει. Και έγανε τις κατάρες. Μόλις αυτός τη φωτάρα λένε να φύγουν οι κατάρες. Και ό,τι κακό υπάρχει στον άνθρωπο να τα πάρουν όλοι. Όταν είσαι πάλι ερωτευμένη, παίρνεις τη στάχτη, τη βάζεις σε ένα αυτό και του ρίχνεις ή στον καφέ ή στο κουλουράκι να δώσεις αυτόν που αγαπά. Αλλά δεν είναι δηλητήριο που λένε μάγια και τέτοια. Έτσι κάνανε.
φεύγουν τα κακάλια, φεύγουν ας πούμε οι αρρώστιες, τα διάφορα που υποφέρει ο άνθρωπος. Και έχουν το νερό δίπλα σε ένα κουβά και πλένεσαι. Και κάνεις το χέρι σου έτσι τρεις φορές να πάνε στα βήθη της θαλάς, ό,τι πέρασα. Και όποιος νέος ήθελε να πηδήξει με δίχως να αντίξει τη φωτιά πάνω, αυτός ήταν ο πρώτος. Ήταν το ρεκόρ. Γυναίκες άντρες και μεγάλες γυναίκες που δεν μπορούσαν, κάναν έτσι το πόδι και περνούσαν. Και ακόμα το κάνεις. Κι εγώ τώρα το φέτο το έκανα και κάθε χρόνο. Του κλειδώνω, ήθελα να ανάψω μια φωτιά εδώ πέρα να δούμε ο γείτονας ο άλλος, πολύ μακριά. Ανάψανε εκείνοι και να τις πηδούμε εδώ, ανε μεταξύ. Εγώ τελευταία πήγαινα και έπαιρνα μια πέτρα μεγάλη και εκεί που πηδούσα, όπως βαρύ πέτρα να βαρύ τα ντρούς μου η μπούγκα. Όπως βαρύ πέτρα να βαρύ τα ντρούς μου η μπούγκα, όπως βαρύ πέτρα να βαρύ τα ντρούς μου η μπούγκα, τρεις φορές που περνούσα και την έριχνα τη πέτρα μέσα στη φωτιά. Τι είναι η μπούγκα? Είναι το μπουκί, πώς το λένε. Το πήδημα πάνω από τη φωτιά, κι αν δεν είναι ένα συμβολικός απόϊχος της ξεχασμένης καύσης των φαρμακών, συνδέεται οπωσδήποτε με την ιδέα του εξαγνισμού και της παλιγενεσίας. Από την απότατη αρχαιότητα πάντως, στις μέρες του θερινού ηλιοστασίου, δηλαδή 22, 23, 24 Ιουνίου αντίστοιχα δικές μας, γιορτάζαν το Θεό Ήλιο με μεγάλες πυρές, γονιμικές και εξαγνιστικές. Τον 6ο μετά Χριστό αιώνα η Εκκλησία, προκειμένου να καταπολεμήσει τις λατρείες του ηλίου, έβαλε το θερινό ηλιοστάσιο κάτω από την προστασία του Αγιανιού του Προδρόμου. Στη Δύση, η θερινή γιορτή του Αγιανιού, όπως και η χειμερινή άλλωστε, εκείνη του χειμερινού ηλιοστασίου, αντικατέστησαν τις τελετές του ρωμαϊκού θεού Ιανού, κυρίαρχου του χρόνου και του ετήσιου κύκλου, που ανοίγει και κλείνει τις δυο θύρες του ηλιοστασίου με τα κλειδιά του, το χρυσό και το ασημένιο. Ο προστάτης όμως της συγκομιδής και των θαργυλίων, ο Απόλλων, είναι και ο θεός Μάντης. Κάποιους αρχαίους τρόπους μαντικής θυμίζουν η μαντία με τον αντικατοπτρισμό και ο κλείδωνας. Και οι δυο έχουν να κάνουν με το νερό. Νερό που θα μιλήσει για να αποκαλύψει στις ανήπαντρες κοπέλες τις μελούμενες παντριές. Κλείδων στην αρχαία γλώσσα σημαίνει ακριβώς την αναταραχή των νερών. Την παραμονή του κλειδώνου, το βραδάκι, μαζευόμαστε στη γειτονιά σε μια πλατεία και βάζαμε το κιούπι και πηγαίναν οι κοπέλες και φέρναν το αμύλι το νερό. Και το ρίχναμε μέσα στο κιούπι και βάζαμε διάφορα φρούτα, μήλα επιτοπλίστων, περισσότερο μήλα. Και γράφει κάθε μία το όνομά της. Και απάνω βάζαμε και γαριφαλάκι. Και το κλείναμε με ένα κόκκινο πανί. Το σκεπάζαμε. Και το αφήναμε, το κλειδώναμε, βάζαμε ένα κλειδί από πάνω και το κλειδώναμε. Την άλλη μέρα, πάλι το βραδάκι, μαζευόμαστε στην ίδια πλατεία και καθόμαστε πάρα πολλές φίλες, γειτόνισσες, μεγάλες, μικρές. Και όσοι καθόμαστε γύρω-γύρω, όσοι ξέραν λοιπόν τις τυχάκια, λέγαμε πολλά και ερωτικά και σόκια πολλά.
Άντε ρε κύριο Βασκέ, που βόσεις κύριους 5-10 και το κορμί σου τα άσχημο δεν θα φέρει γυναίκα. Τι το απαντάει η γυναίκα. Παιδιά είναι σόκι, έτσι. Ανοίγω εγώ κύριο Βασκός και βόσω κύριους 5-10. 9 βρακιά κατέβασα και το δικό σου 10. Επί το πλήστον πηγαίναν τα κορίτσια που ήταν ερωτευμένα για να ακούσουν ένα στιχάκι το οποίο θα είναι το αντίτυπο με αυτόν που αγαπούσαν. Ή την Κυριακή ή το μεσημέρι του Κλειδώνου, ανήμερα του Κλειδώνου, πριν να γίνει να ανοιχτεί το κιούπι, να ανοιχτεί το κιούπι με τα τραγούδια, ήρθε να βάλουμε λίγο νερό στο στόμα μας και να γυρίσουμε ντάν μεσημέρι, να γυρίσουμε τις γειτονιές, ντάν μεσημέρι, να μην μας μιλήσει κανένας, για να ακούσουμε το όνομα που θα φωνάξει κάποια γειτόνισσα, ένα παιδάκι, και αυτό το όνομα που θα πει θα είναι αυτός που θα πάρουμε. Όταν δεν έχουμε στη φαντασία ή αν αγαπούμε, θα φανταστούμε ότι αυτός που είπε είναι που θα πάρουμε ή αν μπει άλλο όνομα δεν θα το πάρουμε. Εν τω μεταξύ την ίδια ώρα το μεσημέρι πηγαίναμε στα πηγάδια και καθόμαστε ανάσχελα και ρίχναμε ένα πανί και μετά σκύβαμε να δούμε τι είναι μέσα. Είναι αυτός που θα πάρουμε. Εγώ δεν το έκανα φυσικά γιατί φοβόμουν, ήταν λίγο άγριο και δεν το έκανα. Ή κάναμε το εξής, παίρναμε το αμύλητο νερό του Κλειδώνου και βάζαμε στη φωτιά ένα δενεκάκι με μολύβι και μετά το ρίχναμε στο νερό και βλέπαμε το σχήμα που το, θα ήταν το επάγγελμα που έκανε. Μα είτε ο καπιτάνιος ήτανε στη στεριά, μια δουλειά έκανε. Βλέπαμε το σχήμα και βάσει του σχήματος που είμαστε μαζί, είμαστε παρέες και λέγαμε αυτός είναι για μένα, αυτός δεν είναι, θα πάρω. Το βράδυ πάλι γινόταν το εξής, πάλι στην πλατεία μαζευόμαστε. Κοπέλες πρωτίστως βέβαια, γιατί ήταν ερωτικό επί το πλήστον αυτό το σύστημα. Δεν ήταν για παντρεμένες, αλλά οι παντρεμένες ήταν, ξέραν τραγούδια. Τα ανοίγανε το πρωί, πήγαινε μια πρωτογέννητη, το πρώτο παιδί της μάνας. Να ανοίξει τον Κλείδωνα, πρωτογόνα τη λένε. Και πηγαίνανε και λέγανε ένα τραγούδι και βάλανε ένα μήλο. Τι τραγούδι είχε να παίξει του κάθε μήλου, το άκουγε έτσι που είχε το μήλο. Επί τρεις φορές την ημέρα κάνανε αυτή τη δουλειά. Μα γινόταν εκεί, πήγανε τα αγόρια σε κάθε γωνιά, περνούσαμε εμείς με τη στάμνα στον νόμο, μας μιλούσανε, μας πειράζανε, πότε ενώ μιλούσαν μας πούσανε τη στάμνα, ξαναγυρίζαμε πίσω. Τότε ήταν το γούστο του πολύ, που ήταν οι πιο γραίες από μένα, ήταν πίσω εδώ, δεν ξέρω, ξέρετε εδώ στην Μπακάλισσα, μια γριούλα και έλεγε, πω, τα γέλια που κάνανε, το κακό που κάνανε, ένα τραγούδι και ένας Κλείδωνας, ένα τραγούδι και άλλος Κλείδωνας, άλλος το έλεγε, με συγχωρείτε δηλαδή και διαφορετικά, άλλος το έλεγε ωραία, άλλος τριγλιά, κακό, θρήνος. Ανοίγουμε τον Κλείδωνα να βγει χαριτωμένη. Να βγει, λέει, του γαϊδάρου η τέτοια στελισμένη. Λέγανε πολλά. Ήταν πολύ βαριά. Ανοίξατε τον Κλείδωνα να βγει χαριτωμένη, να βγει η ψωλή με τα μαλλιά σαν νύφη στολισμένη. Το μόνο που θυμάμαι. Απάνω στον ασπάλαθρα λέει, πάει ο γαμπρός με την νύφη. Και από τη γλύκα λέει την πολύ τα δάχτυλα του γλύφη. Το βάζαμε στον ήλιο και να δούμε, λέει, ποιο θα πάρουμε, τι θα δείξει το μέσα το μπουκάλι αυτό. Μία, ας πούμε, το έβαλε και όταν το έβαλαν στον ήλιο και πήγε και είδε, λέει, ότι ήταν ένα καράβι και πήγαινε, ερθόταν και πάει στο καράβι, ήταν δύο άντρες, ο ένας πιο μεγάλος και ο άλλος πιο μικρός, η μάμη που λέγανε. Και την ώρα ξανά που κοίταζε η κοπέλα, γυρίζει και βουλιάζει το καράβι. Και ξαναγίνεται πάλι το καράβι και βγαίνει ένας νέος μεγαλύτερος από τον πρώτο. Και είπαν ότι αυτό είναι
θα παντρευτεί η κοπέλα αυτή, θα βουλιάξει ο γάμος της, θα διαλύσει και θα ξαναπάρει ύστερα ένα πιο μεγάλο, λέει. Και μετά παλιάλι. Είδε ότι ερθόταν, λέει, ένας από μακριά και ερθόταν ένας από μακριά και της λέει ένας ότι αυτόν θα πάρεις. Και πράγματι αυτινής έγινε, τον πήρε αυτόν. Το μεσημέρι πάλι, στις 12 η ώρα πάλι, όλο αυτή την ώρα γινόταν αυτό το πράγμα. Είχε πάει πάλι μία στο πηγάδι με ένα κόκκινο πάλι πανί και με τον καθρέφτη και έριξε ο πάνω και τον καθρέφτη και όπως έφευγε ο ήλιος μέσα στο πηγάδι, είδε και πέρναγε το φέρετρό της. Ότι ήταν, ας πούμε, θα παντρευόταν παρά θα πέθαινε. Και πέθανε αυτή η κοπέλα. Δεν παντρεύτηκε. Μία άλλη πάλι έριξε μολύβο, όπως λέτε. Και σχημάτισε ένα σαν, έτσι, σαν βουνό, σαν πέτρες, σαν τέτοιο πράγμα. Η Άννα καλέ, εδώ το είδε. Τις διασχυρίσεις σταματέλαινας. Και είδε ότι ήταν νταμάρι. Δεν πήρε τον άντρα και που ήταν στα νταμάρια. Ναι. Ήδη πέτρες που λες. Καταλάβατε, είχε γίνει ένα όγκο στο αυτό. Άλλη πάλι έβαλε αυγό, το ασπράτιο αυγού. Και εκεί πάλι σχημάτιζε έτσι πάλι διάφορα αυτά, ότι θα ξυνητευότανε αυτή, θα έφευγε μακριά, κάτι τέτοια. Ήταν και προλές, αλλά το εξηγούνε. Άλλες ξέραν, άλλες δεν ξέραν. Καταλάβατε. Όλα αυτά μέσα στο νερό γινόταν. Όλα μέσα στο νερό, σε αυτό το νερό το αμύλητο. Δεν μίλαγε κανένας μέχρι να δει αυτό, να γίνει. Μόνη της ήταν η κάθε κοπέλα και το έβλεπε αυτό, για να μην μιλήσει κανένας. Και οι δύο αδερφές παντρευτήκανε. Ρίξανε μολύβι, η μεν μια πήρε έμπορο, είδε την πύχη. Και μιλώ τα ονόματά τους γιατί δεν θέλω. Είναι την πύχη. Και η άλλη είδε το καΐκι. Και πήρε. Είχε καΐκι δικό τη διοκτήτης και καπετάνιος μέσα και η άλλη πήρε ένα έμπορο. Που κάτω στο μαξιλάρι βάλανε ένα μήλο. Να δούνε ποιον θα πάρουν. Λέει, αυτό το θυμάμαι να πούμε γιατί το κάνανε τα αδερφάδες μου. Ανοίξατε τον κλείδωνα με τα πολλά κλειδάκια, να βγει το μιλαράκι με τα γαριφαλάκια. Είχαμε βιβλίο, τετράδιο και μολύβι και άμα μας έπεφτε ένα καλό, το γράφαμε. Γιατί με γαρίφαλα μελετούσαμε και του επόμενου το όνομα του. Ήθελε σε κάθε γειτονιά να έχει και τον κλείδωνα. Λέγανε παλιόλογα, είχαμε μια γριά, μαρονάκια να τη λέγανε. Ή λέει παλιόλογα, μη φαίνεται δρόμο. Τι έλεγε, για πάνω. Α, δεν συζητήσατε. Πολύ άσχημα παλιόλογα. Μωρή στραβή, πινακωτή στραβάν και τα καφιά σου. Ανάσκελα να ξαπλωθείς, δεν έρχομαι κοντά σου. Άνοιξε τον κλείδωνα. Να μπει χαριτωμένη, να μπει ο παλιαρός που είναι καυλωμένη. Ήταν κάτι απόλυτα διονυσιακό, εντελώς ξένο προς τις μεσαιωνικές παραδόσεις που κυριαρχούσαν ακόμη και απρεπέστατο. Και θεωρείτο οι μανάδες μας με συστολή, δεν μας άφηναν να πηγαίνουν όταν γινόταν. Εκεί δε το τι ελέγετο δεν υπήρχε και δεν είχε όριο. Θα σας πω δύος που θυμάμαι, που θυμήθηκα τώρα. Ανοίξετε τον κλείδωνα και στρώσετε τις ψάδες και αν δες μας δώσετε μη, να σας τα φάνε οι γάτες. Σημειωτέονται ότι αυτά δεν τα έλεγαν όλοι. Δηλαδή οι γηγενείς παριανοί των αυστηροτέρων παραδόσεων δεν λέγανε, λέγανε κάτι υπενιχτικά, λέγανε και αυτή χιδέα, αλλά της ακροτάτης μορφής όπως συνέβαινε στην αρχαία εποχή στις διονυσιακές πομπές, δεν λέγανε αυτοί. Τα πολύ εσχρά τα είχαν φέρει πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Αλλά πάντως γινότανε και αυτά άνεκτα. Τα χρόνια σπούδαζα, το μπούτσο μου ζωγράφω.
ζωγραφίζει τα αμμονία να μην τα κάνει λάθος. Κάτσε. Ανοίξτε το γλίδωνα, να βγει χαριτωμένη, να βγει και η μουνάρα μου σαν ανοίξει το γλυμένη. Ο κλίδωνας είναι έτοιμος σε όλη την Ελλάδα να καίγω με τις μάγειτες μέσα στη ποτάρα. Ένα και κούνατο. Έλα απ' τα ξένα ξένε μου, μακροξενιτευμένε μου. Κλίδωνα, κλίδων. Στο κλίδωνα μου σε έβαλα για να σε ριζιγάρω κι αν είναι θέλημα Θεού του χρόνου να σε πάρω. Η μύτη σου σαρδέλα, τα μάτια σου σκουμπριά. Οι τσίπλες των ματιών σου κάνουνε σκορδαλιά. Μπράβο! Μπράβο, μπράβο! Από όλα του προσώπου σου η μύτη σου μ' αρέσει. Που είναι σαν σκορδοκόπανος και κρέμεται να πέσει. Μπράβο! Εμείς κι αν ημαλώσαμε πάλι τα αγαπηθούμε. Πάλι τα δυο θα σμίξω με τον πόνο μας. Από την πόρτα σου περνώ, δίχω και ξεροδίχω. Κι αν δεν γυρίσεις να με δεις, σου κατουρώ το τίποτα. Σε αγαπώ, τι άλλο θέλεις πλέον. Τι άλλο είναι στη ζωή, ευχάριστο και λέω. Το γύλι σου το κόκκινο ήθελα να φιλήσω. Μα εκείνο στάζει από κρασί, φοβούμενη με τι. Τούτα χρόνια μου να χαρώ, Χριστέ και Παναγιά μου. Να το πιστέψω γέρασα και ασπίδα τα μαλλιά μου. Μα εσύ ψηλός δεν φαίνεσαι. Ό,τι ψηλός πως είσαι, στη γειτονιά μου κάθεσαι και ξέρω ποιος είσαι. Μας τα χρόνια που περνούν γιατί να μου γερνούνε κι αν δεν μας γερνούσανε χρόνια ναι κι ας περνούν. Σ' αγαπώ μα τι να κάνω. Είστε ανάερα τα πάνω. Έλα με τα αεροπλάνο και τα έξοδα σου κάνω. Εσύ τα ρίξεις πως σ' αγαπώ και κάνεις το σονάζι δίπλα με στα μάτια σου ο νους μου και σε βάζει. Άμε στον κρεμνογκομί σου και από σμένα ξεκουμί σου. Όταν τσακωνόντουσα. Αν ίσως και με αρνηθείς και άλλοι αγαπήσεις, καλύτερα το αίμα σου στη θάλασσα να αγγίσεις. Να το κυλάει η θάλασσα, να το χτυπάει το κύμα, να κάθεσαι να σκέπτεται σε τις οπαλίες το κλίμα. Κάτω από το μαξιλάρι τους βάζουν του κλειδών τα μίλη το νερό και βλέπουν ονόματα. Να πούμε τον Γιώργο, τον Κώστα, τον Ντίνο, όποιον να είναι, και σου λέει αυτό θα πάρω. Και πράγματι αυτό το όνομα παίρνουν. Έχει συμβεί και αυτά και επί των ημερών μου τα έχω δει. Του κλειδώνου πηγαίνανε κοπέλες στα πηγάδια και παίρνανε ένα καθρέφτη, κόκκινο πανί και σκεπαζόντουσαν και το βάζανε μέσα και βλέπανε, λέει, στο πηγάδι. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ, γιατί φοβόμουν. Είχα πάει μαζί με κοπέλα, αλλά δεν είχα σκύψει, γιατί φοβόμουν. Γιατί η κοπέλα είδε κάτι σαν ίδια και περάσανε. Και η κοπέλα πέθανε. Πέθανε αυτή η κοπέλα. Και πήγε στο πηγάδι, μαζί πήγαμε, εγώ δεν το είδα. Εκείνη το είδε το φέρετρό της. Μέσα 20 μέρες πέθανε.